Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Killerman 21 εδώ πέρα. Είναι το 7ο επεισόδιο. Καταφέραμε και φτάσαμε κιόλας στο 7ο επεισόδιο. Μια σειρά που κυριολεκτικά περάσανε 3 εβδομάδες. Έτσι. Πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης το βίντεο τώρα, αν το βλέπετε, να πήγαινε ελαφρά πιο smooth. Έχω θυμίσει το Fraps να ηχογραφεί σε 100 FPS αντί σε 60. Επομένως θα είμαστε λίγο πιο καλά. Εντάξει, το θέμα είναι όταν ανοίγω το inventory λίγο μου το χτυπάει λίγο, λίγο μου το πιάνει. Δηλαδή ρίχνει το 60-75, ελπίζω να μην το κάνει πουθενά αλλού. Εντάξει, Fraps είναι λογικό να έχει τις παραξενιές του. Λοιπόν, έχει γίνει μπόλικη δουλίτσα και μάλιστα on camera. Γιατί μεσολάβησε την Παρασκευή ένα live. Ένα live μια μισή ώρα νομίζω κάπου εκεί. Ναι, ξέχασα να φέρω το μικρόφωνο και εδώ. Λοιπόν, αυτό που είπα. Μεσολάβησε ένα live την Παρασκευή, όπου κάναμε πολλά πραγματάκια. Ήτανε συμμετέχοντας και ο φίλος μας ο Θλούξη. Για όσο τον ξέρετε, θα τον έχω το κανάλι του στην περιγραφή από κάτω. Δεν κάνει ακόμα βίντεο. Είχε κάνει μάλλον, τα έχει σβήσει. Σύντομα θα ξανακάνει κι αυτός. Ή ακόμα και στο κανάλι του μπορεί να γίνει κάποιο live-άκι και να συμμετέχω κι εγώ. Όχι εδώ στο Killercraft Men, αλλά πουθενά αλλού, ξέρω εγώ, στο σερβερ τους ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια. Ή στον Zordox MC αν ποτέ δεν ανοίξει. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το live έχει γίνει μπόλικη δουλίτσα. Καταρχάς φτιάξαμε το σπίτι, επιτέλους. Το ολοκληρώσαμε. Δεν το ολοκληρώσαμε ακριβώς ολόκληρο, λείπουν κανένα δύο πραγματάκια, αλλά αυτό είναι λεπτομέρειες που θα ασχοληθούμε σε αυτό το βίντεο. Έτσι. Και άμα μας μείνει χρόνος, μπορούμε να φύγουμε και για κανένα μαϊνάκι. Ξέρω εγώ, μπας και πάρουμε κανένα διαμαντάκι, ξέρω εγώ, γιατί στερεύουμε σιγά σιγά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πιο μετά, δεν με τρελό επίγειψο παρόν. Να βλέπετε τι έχει φύγει και μπόλικο εδώ πέρα. Deadlock. Λέω σε αυτό το βίντεο να ασχοληθούμε πιο πολύ και με τη διακόσμηση του χώρου εδώ στο σπίτι μας. Για να ξεμπλέκουμε από το σπίτι μας, ξέρω εγώ, για να αρχίσουμε να χτίζουμε και άλλα πραγματάκια. Καταρχάς αυτά εδώ πέρα είναι έτοιμα, νομίζω ότι το έχω ξαναδείξει. Έτοιμα είναι. Έτσι. Εδώ πάνω τώρα. Η σοφίτα μας είναι, εντάξει, άδεια, κλασικά. Να, εδώ πέρα μπορείς να δεις και έξω εδώ, ξέρω εγώ. Εδώ τα Volcanic Plains. Εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα μπαλκονάκι. Για να κάθεις, ξέρω, να ράζεις την πέτσα σου, ξέρω εγώ. Να πίνεις το καφεδάκι σου, να γενικότερα διάφορα πραγματάκια. Έτσι. Και επίσης ένα καλό που κατάφερα να κάνω. Off camera το έκανα, δεν το έκανα, ξέρω εγώ, on camera και τέτοια. Ούτε στο live. Καταφέραμε και φτιάξαμε το πρώτο μας κομμάτι από Netherite. Όπου είναι και ο επόμενος στόχος σε GR που θα φτιάξουμε το επόμενο set. Και αυτό θα είναι ένα Netherite set. Και τώρα πριν αρχίσουμε, καταρχάς ας σκοτώσουμε τα zombies εδώ πέρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε μέρα. Για να κοιμηθούμε λίγο εδώ πέρα, να το κάνουμε μέρα. Για να ασχοληθούμε λίγο με την διακόσμηση του γύρω χώρου. Λοιπόν, επίσης τι ανακαλύψαμε πριν αρχίσουμε. Μπορείς να κάνεις blind travel με τούτα εδώ πέρα. Δηλαδή, έχω βάλει άλλο ένα τέτοιο κάτω στο μανιτάρι. Να, εδώ πότε βλέπετε. Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι κάναμε traveling από το σπίτι στο μανιτάρι. Όπου σιγά σιγά θα αρχίσω να ξεμπαρκάρω όλα αυτά και τα μεταφέρω στο σπίτι, ξέρω εγώ, άμα φτιάξουμε καρατσές εκεί γύρω. Να βλέπετε ότι τα έχω πάρει και από εδώ όλα. Να, εδώ πέρα το minimap κλασικά. Αυτό με τα εκείνα τα chamber που είχαμε βρει και το χωριό καταστραμμένο. Ωραία, ας πάμε πίσω στο σπίτι τώρα. Να βλέπετε, κατευθείαν ήρθαμε. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα έφτιαξα μια κουζινίτσα πάντως στο live. Έφτιαξα και τούτο εδώ πέρα, Alchemy Stable. Όπου νομίζω ότι είναι και αυτά. Αλλά λίγο διαφορετικό. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε πάντως. Εντάξει, θα το δούμε πάντως. Δεν είναι κάτι αυτό. Και λέω τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα μέρη. Λέω να ξεκινήσω πάνω με τη διακόσμηση της σκεπής. Άρα για να δούμε λίγο τι blocks θα ταιριάζαν τώρα εκεί πάνω. Εκεί πάνω, ξέρω, όχι στο μπαλκόνι. Εδώ πάνω, σε αυτά εδώ. Νομίζω θα ταιριάζε αν βάζαμε deadwood. Μιας που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με αυτό. Ωραία, από ό,τι βλέπω δεν πέταξε sapping αυτό.
Δεν ξεπηρεάζει. Όσο κακό με, με τούτα το παίρνουν ότι δεν πετάνε σάπνιξη. Πετάνε πολύ λίγο. Ευτυχώ έχω κι άλλα εγώ. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Αλλά δεν έχω τέτοιο όμω. Ναι, δεν έχω τέτοια. Εντάξει, πες. Θα φτιάξουμε μερικά. Ωραία, ας το φυτέψουμε. Εδώ ξέρω εγώ. Τι φύλλα είναι αυτά, ρε μαλάκα. Βγάλε λίγο φύλλο, μαλάκα. Να το. Δηλαδή, γι' όλο μου το ξέρει τη Παναγία, ρε. Και τι βγάζει τόσο λίγο. Α, έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Τώρα μάλιστα. Καμένο δεν το δούμε, ξέρω. Και τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Α, αυτό θέλαμε. Κοίταγα. Τι πέταξε μετά, ρε. Ένα sapling σε ολόκληρο φύλλο μου έβαλε. Green tea leaves από ξεραμένα φύλλα. Καλά, εντάξει. Δεν πειράζει, αφού μαζέψαμε πάντως να λέτε εδώ πέρα. Μαζέψαμε κάποια woodlock εδώ πέρα. Κομπλέ είμαστε. Τώρα θα το πετάξω αυτό, δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε και αυτά. Ωραία, πιστεύω είμαστε κυρελάτη. Λέω τώρα να. Καλύτερα να βγούμε τη σκεπή τώρα για να μην κάνουμε τώρα συνέχεια αυτή την πατέτα με τους κουβάδες. Νομίζω και αυτό θα είναι, και αυτό νομίζω είναι πρόχειρο. Θα το επεκτείνουμε εδώ πέρα και θα το βάλουμε εδώ πέρα αφού υπάρχει χώρος. Είναι στα τρία τέτοια, ε. Ναι, υπάρχει και παρεπάρχει. Αλλά ασχοληθούμε λίγο τώρα με αυτά εδώ. Πάμε έτσι. Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε λέω πως λέω να το κάνω. Λοιπόν, λέω να το κάνω κάπως έτσι. Να βάλω ένα παλισάντε εδώ πέρα. Κάπως έτσι. Και θα αρχίσουμε να βάζουμε και blocks εδώ πέρα από αυτά. Κάπως έτσι. Και θα δούμε πως θα πάει. Κάπως έτσι. Βάλε άλλο ένα παλισάντε εδώ πέρα. We'll be right back.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Αυτό εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίζαμε σαν καναπέ, ένας λειτουργικός καναπές. Αλλά εντάξει, καλά είναι. Λοιπόν, πάντως αυτό με τα seats ωραίο είναι πάντως, έτσι που μπορείς να φτιάξεις πράγματα εδώ πέρα. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία, εντάξει, ώρα θα επανέλθουμε τώρα κανονικά. Εντάξει, ώρα δεν χρειάζεται, αυτό έχουμε κάνει το ένα τώρα. Ένας καναπές εδώ θα είναι, έτσι. Τώρα θα μου φέρεις λίγα blocks. Ναι, οκ, okay, δεν ξέρω τι έγινε. Η καταστράφη και το χράψ, αλλά εντάξει. Ωραίο κομπλέ. Συνεχίζουμε. Τώρα μου τελειώσαν τα τέτοια όμως, ναι. Λοιπόν, να σε κάνουμε λίγο ακόμα. Α, είχαμε εδώ πέρα, εντάξει. Και okay, αυτό είναι μαλακία, δεν κάνει τίποτα, βασικά όχι. Θα τα βάλουμε πιο εκεί. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και αυτά εδώ, κάπως έτσι. Θα το υψώσουμε ένα μπλοκ ακόμα και αυτό, για να έρθει στα κανονικά του. Εδώ, εδώ. Φέρε λίγα ακόμα. Εδώ και εδώ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι σχεδόν. Εντάξει, κομπλέ. Αυτά είναι, εντάξει. Δύο, ας το πούμε, λειτουργεί καναπέδες, αλλά εντάξει. Ό,τι πιο κοντινό που μπορούσα να βρω, ώστε να είναι και λειτουργικός εδώ πέρα με δεξίκλικα από ό,τι βλέπετε. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Τώρα τηλεόραση εδώ πέρα δεν νομίζω να ταιριάζει. Καταρχάς monitor υπάρχει εδώ πέρα, για να δούμε λίγο. Γιατί συνήθως τα βάζουν αυτά, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν είχε. Απλά το ψάχνω, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρούμε, ξέρω. Και κάπως έτσι φτιάχνει στο touch screen. Ένα βιβλίο και στο... Α, εύκολο είναι. Πέτρα έχουμε πάνω, δεν έχουμε. Εντάξει, πες, θα πάρουμε από εδώ. Λοιπόν, βάλτε εδώ πέρα αυτά εδώ να περιμένουνε. Και κανένα βιβλιαράκι θα θέλαμε τώρα όμως, Εδώ δεν έχω. Για να δούμε πως έχουμε έξω. Όχι, όχι, όχι! Πού να σου πάρει ο διάολος. Εγώ για βιβλία βγήκα ρε μαλάκα, γαμούτο. Γαμούτο. Δεν έχουμε βιβλία. Αντάξει, έλα. Έλα μαλάκα, γιατί ακούω κι άλλους. Κλείσει, θα τα φτιάξουμε τώρα μέσος. Άχι το διάολο, γαμούτι, και το βάζεις έτσι. Και το κολλάς εδώ. Να, κοιτάξτε. Αλλά τώρα ρε μαλάκα, πρέπει να φτιάξουμε τα ρεζιλίκια εδώ πέρα. Τα πρύα 3003 μου γαμού. Ωραία, εντάξει. Θα χάσω πάμε να κοιμηθούμε, να το κάνουμε μέρα, γιατί δεν βλέπω την τύφλα μου. Και να τελειώσουμε το πρώτο επεισόδιο. Πού να του πάρει ο διάος μαλάκα το κατακόρυφο μαλάκας. Φύγει, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τώρα ακούμε και ζόμπις τώρα, γαμού. Αυτό δεν θέλω να πω, πιο επιβλητικό. Ωραία, σε αυτό το επεισόδιο δεν προλάβω να κάνουμε τα τέτοια. Τα εδώ πέρα της πολυελαίους. Λογικά θα τα κάνω μόνος, γιατί δεν γίνεται άλλο. Καταρχάς μας γύρισε και κάρμα εδώ πέρα, που να πάρει ο διάολος ότι έχει και δεν έχει. Ωραία μαλάκα, μας τα πήδηξε όλα παντόκορφα και ολάκερα εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα φτιάξουμε τώρα εδώ πέρα. Και ό,τι ας γίνει. Και τώρα δεν έχουμε άλλο χώμα,
Δεν έχουμε λουφαμαέ ούτε για κατά διανία. Δεν έχουμε. Πού να πάει ο διάολος γαμού. Τέλος πάντων, ας μαζέψουμε τώρα χώμα λίγο από εδώ, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον να μπαζώσουμε την τρύπα εκεί πέρα. Ωραίος, εντάξει, εντάξει. Ξέρω τώρα είμαστε κύριοι Λάτζορες. Να καλύπουνε μπλοκς, γαμώ τους Slender the Arrival, γαμούρε μαλάκα πραγματικά. Αφήσουμε κανένα torch εδώ κάτω τώρα. Μπα. Εντάξει, δεν πρόκειται να σπουνάρει και τίποτα. Ορίστε. Ωραίος, λοιπόν τώρα, τι μας πήδηξε. Σίγουρα μου πήδηξε αυτά. Εντάξει, όλα κομπλέ. Ωραία, τα υπερπήδηξε, κοιτάξτε εδώ τι μου έκανε. Ωραία, τώρα νομίζω είμαστε κομπλεράτη. Ευτυχώς από εδώ πέρα δεν μου σπάσει τίποτα, έτσι. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και εδώ πράγματα αν είναι. Κοιτάξτε να δείτε τι εννοώ, τώρα που τώρα. Βάλω το έτσι. Και πάλι μας τελείωσαν, γαμού. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Να βάλουμε και μερικά σλαμπάκια. Να δούμε πόσο ωραίο θα βγει. Τώρα εντάξει, είναι ωραίο, εντάξει. Χωρίς παρεξήγηση είναι ωραίο τώρα. Ορίστε, μια χαρά. Λοιπόν, πάντως δεν προλάβαινε να κάνουμε τσοφίτα γιατί μας τράβηξε πολύ τα άλλα. Αν και τώρα με το fast forward θα μικρύνουν αρκετά τώρα αυτά. Και πάλι δεν είναι. Το θέμα είναι να διατηρήσω το βίντεο, το επεισόδιο μάλλον μικρό. Πάντως πέρα φτιάξαμε δύο καναπέδες, φτιάξαμε πάντα και βιντεοκάμερα, δεν μπορούμε να πούμε, κάναμε λίγα πραγματάκια. Έτσι. Κάνουμε και τη σοφίτα πάνω τη σκεπή. Βέβαια αυτά τα mini roofs, τις σοφίτες μικρές δεν κάναμε, θα τα κάνω μόνος μάλλον. Πάντως έξω δεν μπορώ να πω, βγήκε αρκετά ωραίο. Για να το δούμε και από εδώ. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Ήταν έτσι ένα εργατικό επεισοδιάκι αυτό, δεν είχε ούτε αυτό εξερεύνηση. Στο επόμενο επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να βρούμε άλλο ένα χαρτί για να εξερευνήσουμε τίποτα άλλα biomes που μπορούμε να. Που τυχαίνει να βρούμε, γιατί σύμφωνα με τα advancement εδώ πέρα, σαν reported structure, πώς τα λένε, έχει εδώ πέρα ένα σωρό πράγματα να εξερευνήσουμε από ό,τι βλέπετε. Ένα σωρό πράγματα εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, εδώ, που μπορούμε να εξερευνήσουμε. Επομένως θα προσπαθήσουμε στο επόμενο επεισόδιο να βρούμε ένα από αυτά, να το εξερευνήσουμε, να δούμε και τι loot πρόκειται να βρούμε από εκεί μέσα. Και αυτά ως εδώ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Άμα φτάσατε ως εδώ είστε μια χαρά, είστε τέλειοι. Αυτά, καλή συνέχεια.